Είναι η εκπομπή. Εγώ δεν έχω βγάλει, εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο. Ούτε έχω μάθει γράμματα πολλά. Που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θανάσης Γιόγλου. Ξέρω όμως ένα και να κάνουν δύο και πως τα φωνήεντα είναι φτά. Κάθε Τετάρτη στις 9 με 10 το βράδυ από το εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης 100,6. Τα δικά μου χούλια και τα φυσικά, η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάτε, όταν η λίγουσα είναι μακρά. Της η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί και ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ, σε ψάθα από φιλιρά. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Στίχη Άλκη Αλκαίου, μουσική Θάνου Μικρούτσικου, 1996, Δημήτρης Μητροπάνος και Πασχάλης Τερζής. Δυστυχώς η επικαιρότητα επιβάλλει πολλές φορές να αλλάζουμε τα προγράμματά μας. Πάνω που ετοιμάζαμε ένα αφιέρωμα για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Γρηγόρη Πυθικότσι, ο οποίος γεννήθηκε
στις 11 Δεκεμβρίου του 1922, ήρθε η θλιβερή είδηση του χαμού του ποιητή του Άλκη Αλκαίου τη Δευτέρα το πρωί. Ο ελληνικός πολιτισμός γίνεται φτωχότερος, το ελληνικό τραγούδι. Ο Άλκης Αλκαίος είχε γεννηθεί πριν από 63 χρόνια. Η κηδεία του έγινε χθες στην Πάργα. Βαγγέλης Λιάρος ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1949 και από πολύ μικρός πολιτογραφήθηκε κάτοικος Πάργας. Είναι το εθελοντικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο» με τον Θανάση Γιόγλου στις μουσικές επιλογές και την ρύθμιση του ήχου. Σήμερα σε ένα μικρό αφιέρωμα, ένα ταπεινό ευχαριστώ στην στιχουργική, στα τραγούδια του ποιητή Άλκη Αλκαίου, ο οποίος εμφανίστηκε σαν συγγραφέας το 1967 εκδίδοντας ένα μικρό δοκίμιο πάνω στον ποιητή Κώστα Καριωτάκη με τίτλο «Κώστας Καριωτάκης, ο ποιητής που αγαπήθηκε και μισήθηκε». Στη δισκογραφία πρωτοεμφανίστηκε το 1978 στο δίσκο «Τα τραγούδια της Λευτεριάς» με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, γράφοντας στίχους στο τραγούδι «Φλεβάρης» του 1848 με την Μαρία Δημητριάδη. Η συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και απέφερε σπουδαία τραγούδια, τραγούδια διαχρονικά, τραγούδια αγαπημένα. Ακούμε αυτό το πρώτο τραγούδι με την Μαρία Δημητριάδη. Μάνουελ Ντουάρτε, από το πράσινο ακροτήρι, ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου, ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να νιωμάτω το απολιοπύρι. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θα να'ναι σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Να είμαστε χαβ από τις όχθες του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι, ωστόσο δίπλα μου αγρυπνάει το ίδιο αστέρι, που δίπλα σου αγρυπνάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψες μίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες κομμουνιστικό μας μανιφέστο. Ελεμπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θα να'ναι σαν γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στο Φλεβάρι 1848 μέσα από το δίσκο «Τα τραγούδια της Λευτεριάς» σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Άλκη Αλκαίου. Αυτό ήταν το τραγούδι που συστήθηκε στη δισκογραφία ο Άλκης Αλκαίος. Και περνάμε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με την υπογραφή του Άλκη Αλκαίου, την περίφημη «Πυρόγα», το ερωτικό όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού, με τον Μανώλη Μητσιά σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και πάλι μέσα από το δίσκο «Εμπάργο» του 1982. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρέμα
σεβαστεί. Μα τα φτερά σου σιγοπριονί. Τα δύο είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Σε λέγα μαντιγό. Ακούσουμε το επόμενο τραγούδι σε μουσική του Νότι Μαυρουδή. Θα ήθελα να διαβάσουμε δύο λόγια του Νότι Μαυρουδή όπως αναρτήθηκαν στο περιοδικό, στο ΤΑΡ, στο περιοδικό του, στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Νότι Μαυρουδή. Δύο λόγια για τον Άλκη Αλκαίο. Μοναχός και ολόλαμπρος, όπως έλεγε ο Ελίτης, ο Άλκης με το πραγματικό όνομα Βαγγέλης Λιάρος, ζούσε ερημικά με τα μολύβια, τα χαρτιά του και τις σκέψεις να τον τριγυρίζουν. Με κατά νου να υπάρχει στη συλλογική συνείδηση μέσα από τον ποιητικό του λόγο, κλεισμένο στα δικά του τείχη, με τη μοίρα να μην του έχει φερθεί καλά. Από τα θύματα της Χούντας του 67 βασανίστηκε τόσο που τα κουσούρια τα κράτησε έως το τέλος μαζί με τον καρκίνο. Ήταν άνθρωπος που επικοινωνούσε με το τηλέφωνο, απομακρυσμένος από την εγκόσμια ζωή,
θεωρούσε πως ό,τι είχε να πει το έλεγε μέσα από τα ευθύβολα ποιητικά του πονήματα. Και συνεχίζει ο Νότης Μαυρουδής. Εγώ ήρθα σε επαφή μαζί του το 1984 με την προτροπή του Θάνου, του Μικρούτσικου, από μια ποιητική συλλογή με ποίηματά του, αλίευσα δύο κομμάτια, το πρωινό τσιγάρο και το μεσαιωνικό παραμύθι. Εύρυθμος γραπτός λόγος που με προκάλεσε να χωθώ κι εγώ μέσα εκεί, στον κόσμο του, να φωλιάσω για να βρω λίγο φως. Μελοποίησα και τα δύο ποίηματα και του τηλεφώνησα για να του ζητήσω την άδεια. Έτσι γνωρίστηκα μαζί του και θαρρείς και γίναμε φίλοι. Οικείος και ευγενής, ποτέ του δεν άφησε να φανούν τα προβλήματα της υγείας του. Περήφανος και ολόλαμπρος. Είπαμε να βρεθούμε για να τα ακούσει τα τραγούδια για την ενημέρωσή του. Μου είπε πως κάτι τέτοιο μοιάζει με το δίνω εξετάσεις και δεν το θέλει. Απλώς όταν τα ηχογραφήσω να του στείλω ένα αντίγραφο. Ύστερα από λίγο καιρό, όταν το πρωινό τσιγάρο ακουγόταν στο ραδιόφωνο, με πήρε για να με ευχαριστήσει και να πάω να τον δω στο σπίτι του. Δεν έγινε ποτέ. Έμπαινε να αρχίσει και να τελειώσει έτσι. Όταν του τηλεφωνούσα δεν ήταν σε καλή φάση. Έτσι πέρασε ο καιρός και άκουγα τα τραγούδια του να διαχέονται σε διάφορους συνθέτες, λαϊκούς, λόγιους κλπ. Το ελληνικό τραγούδι είχε βρει άλλο ένα στήριγμα από τη δεκαετία του 80. Νιώθω πως ο ποιητικός του λόγος τίμησε το χώρο του τραγουδιού και η οντότητά του, η αφανής, τυλιγμένη στο πέπλο μιας διακριτικής παρουσίας, τον κατέστησε σημαντικότατο κρίκο στην αλυσίδα των σημαντικών του ελληνικού τραγουδιού και του ποιητικού λόγου. Ακούμε το πρωινό τσιγάρο με χοροδία από το δίσκο «Στην όχθη της καρδιάς μου» το 1984, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Oh,
Άλκης Αλκαίος, όπως διαβάσαμε και πριν, όπως ακούσαμε από τα λόγια του Νότι Μαυρουδή, δεν έδινε συνεντεύξεις. Υπάρχουν από ελάχιστες έως καθόλου. Ψάχνοντας να βρω, δεν βρήκα τίποτα πέρα από μια συνέντευξη στην τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση, στο Θάνο Μικρούτσικο το 1990. Γενικά απέφευγε τα πολλά λόγια και την δημοσιότητα. Ούτε καν φωτογραφίες. Υπάρχουν ελάχιστες φωτογραφίες. Νομίζω λοιπόν πως είναι καλύτερο να κάνουμε και εμείς το ίδιο ακούγοντας τα τραγούδια του και να περάσουμε στο 1986 σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου, Χάρης Αλεξίου με δεύτερη φωνή τον Γιώργο Νταλάρα, μέσα από το δίσκο «Η αγάπη είναι ζάλι». Είπαμε να μην χαθούμε. Βρεθήκαμε μια μέρα και δεν θυμόμουν ούτε το όνομα σου. Σου πέταξα δειλά μια καλημέρα και χάλασα το όνειρο πόλημα σου. Είπαμε να μην χαθούμε κι ανταλλάξαμε αρρύθμους στο πλήθος τι να πούμε για λαχτάρες και καημούς. Χωρίσαμε γελώντας στη σταδίου κι ύστερα από λίγο τι τα θες. Εσύ ξανά ένας κλάβος του γραφείου, εγώ λιγμός στις πόλεις της τοές. Είπαμε να μην χαθούμε κι ανταλλάξαμε αρρύθμους στο πλήθος τι να πούμε για λαχτάρες και καημούς. Είπαμε να μην χαθούμε κι ανταλλάξαμε αριθμούς 10 βήματα πιο πέρα τους πετάξαμε. Thank you.
είναι η εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το 2» με τον Θανάση Γιώγλου στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσα σε ένα αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο που τη Δευτέρα το πρωί ξεκίνησε το ταξίδι για την γειτονιά των Αγγέλων. Από το 1986 και τη Χάρης Αλεξίου πάμε 3 χρόνια μετά, πάλι με μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ένας άλλος εξαιρετικός τραγουδιστής που και αυτός πολύ νωρίς αποχώρησε το 1991, ο Διονύσης Θεοδόσης, όσο κρατάει ένας καφές μέσα από τον ομώνυμο δίσκο. Στεγνώνω ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε με αν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω ύστερα πες μου για και πως θα 'ρθεις ξανά. Αυτό το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, το μυαλό μου πάει στο κακό. Αυτό το βράδυ παρηγόρα μου τον πόνο, ξεγέλασε με αγάπη σαν μωρό. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε με αν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου πια και πως θα 'ρθεις ξανά. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε με αν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου για και πως θα 'ρθεις ξανά. ...1989, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, με τη φωνή του Διονύση Θεοδόση, όσο κρατάει ένας καφές, την ίδια χρονιά, σε μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδά τη Βικτόρια. Ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει.
και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια, κι από το στέκι μας περνάω το παλιό. Ξέρεις καλά πως πια δεν έχω περιθώρια. Ξέρω καλά πως τα σαλτάρων δεν σε βρω. Με προκάει ένας πιωμένος. Μου λέει πως ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Κι εγώ ξεκάρφωτος μαζί και καρφωμένος, του λέω με στυλ πως είναι όμορφη η ζωή. Μια πεταλούδα στη γωνιά χαμογελάει, κερνάει τσιγάρο. Ταυτότητα ζητάει. Μα εγώ την ψάχνω απ' τα δεκαεννιά. Μια στέγα χιονισμένη, ένας ροζ πάνθυρας που τρέμει και πεινά, ένα σου γέλιο με χτυπά και με ανασταίνει, κι όλα τα δίνω για να σμίξουμε ξανά. Μια θάλασσα πρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Ακούσαμε στην αρχή ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο μέσα από το δίσκο του αιώνα την Παράγκα του 1996 σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Από τον ίδιο δίσκο και η θρυλική πλέον Ρόζα. Ένα τραγούδι που 10 χρόνια πριν το 1986 είχε προταθεί στην Χάρης Αλεξίου για να το πει. Η ίδια αρνήθηκε, δεν της άρεσε το τραγούδι. Το είπε τελικά ο Δημήτρης Μητροπάνος με τα γνωστά αποτελέσματα. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα. Και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνά. Δεν θέλω πια να μάθω τη
ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις στη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Αναγκή γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα. Κι εγώ με στην ομίχλη και τη μόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, η Ρόζα. 2000, άλλη μια συνεργασία που άφησε πολλά τραγούδια και καλά τραγούδια, η συνεργασία του Άλκη Αλκαίου με τον Σοκράτη Μάλαμα. Ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδάει τα Φύλλα Αλκαλικά μέσα από το δίσκο Ο Φύλακας και ο Βασιλιάς. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας που μας ενδιαφέρουν πολύ στην ομάδα της εκπομπής «Εγώ δεν έχω βγάλει το 2» στο Facebook ή στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι αύριο η εκπομπή θα είναι ανεπτυμένη στο διαδικτυακό μουσικό περιοδικό το 8.gr και πάμε να ακούσουμε το Μανώλη Λιδάκη. Κλειστό το φινιστρίνι και το γυαλί θα μπω. Ποτέ στα όνειρά σου δεν μ' αφήσες να μπω. Αν δεις λευκό καράβι με πόρφυρα πανιά, θα είναι η δική μου αγάπη που πάει στη λησμονιά.
έρχεσαι μαζί μου. Μου είπες πριν χαθείς θα μ' αραθεί αγάπη και εσύ θα μ' αρνηθείς. Φτιάξε μαγιά στο χώμα με φύλλα αλκαλικά. Σε μια ζωή χαμένη κανένας δεν νικά, κανένας δεν νικά. Κανείς όσου στέλνω και με λιφινικιάς. Τις πικρές σου να λιώνεις και να μη με ξεχνάς. Κι αν σε πιάσε το βράδυ κι ο έρωτας αργεί, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Μην έρχεσαι μαζί μου, μου είπες πριν χαθείς, θα μ' αραθεί αγάπη κι εσύ θα μ' αρνηθείς. Φτιάξε μαγιά στο χώμα με φύλλα αλκαλικά. Σε μια ζωή χαμένη κανένας δεν νικά, κανένας δεν νικά. Μανώλης Λιδάκης, φύλλα αλκαλικά, σε μουσική του Σοκράτη Μάλαμα. Να διαβάσω δύο λόγια του Γιώργου Νταλάρα για τον Άλκη Αλκαίο, μια και το επόμενο τραγούδι είναι με τη φωνή του. Έφυγε ο Άλκης Αλκαίος, ένας μοναδικός, άμνιαστος ποιητής και διανοούμενος. Ερετικός, μοναχικός, αλλά μαχητής του κόσμου και της ζωής, έζησε με μια μεγαλειώδη εγκαρτέρηση που τον σήκωσε ψηλά, πέρα από την πραγματικότητα, φυσικά, πνευματικά και ηθικά. Η φιλία μας θα μου δίνει πάντα δύναμη, οι σκέψεις και τα λόγια του άξιο λόγο στο τραγούδι μου. Καλό ταξίδι, Άλκη. Ακούμε το Υπτάμενο Χαλί σε μια άγνωστη εκτέλεση μέσα από ένα CD single που κυκλοφόρησε το 2001. Κιθάρες ο Σοκράτης Μάλαμας. 8.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Σε βρήκα μόνη ένα απόγευμα ζεστό στο σινεμά το φουαγέ να τριγυρίζεις. Μες στον καπνό πέταξα ένα σ' αγαπώ και εσύ αμύλητη να κλαις και να καπνίζεις. Το χαλί μου έκανα υπτάμενο χαλί για να πετάξουμε μαζί στα περασμένα. Κι όταν μας βρήκε το πρωί μου πες τ' αυτή, δεν έχω άλλον ουρανό έξω από σένα να με θυμάσαι. Όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι να με θυμάσαι, να με θυμάσαι. Όταν πονάς και δεν κοιμάσαι να με θυμάσαι.
www.radio8.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Στα μπαρ της λύπης να μιλάς με ένα ποτήρι. Εγώ γυρνούσα τρύπια τσέπη και αγκαλιά και εσύ φιγούρα φιλνουάρ σε χαρακύρι. Τώρα χαμένος στον ονείρο μου το χάρτη, όλο ρωτάω πως τα φέρε έτσι η ζωή. Αυτοί που φύγανε να με κάνουν σε πάρτι και αυτοί που ζούνε να μου λείπουν πιο πολύ. Να με θυμάσαι όταν κρυώνεις και όταν φοβάσαι. Να με θυμάσαι, να με θυμάσαι όταν πονάς και δεν κοιμάσαι. Να με θυμάσαι. 8.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. 2001, Γιώργος Νταλάρας, Υπτάμενο χαλί, σε μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στίχους του Άλκη Αλκαίου. 2001 και πάλι, ο Μίλτος Πασχαλίδης και το Αγύρι στο κεφάλι. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φύλαχτα. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Λαπούλια το τζάνι μου ραμφίζουν, το πλενίστα φαναριά ένα παιδί και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 30 χρόνια ψάχνει την αιτία και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά, και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε, γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι αλωτίνο. Του δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι, αγυρίστο κεφάλι θα γυρνώ. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Μ
Μίλτος Πασχαλίδης, Αγύριστο κεφάλι, μέσα από τις βυθισμένες άγκυρες του 2001. Πέντε χρόνια μετά, σε μουσική και πάλι του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους πάντα του Άλκη Αλκαίου, Μανώλης Μητσιάς, Κούκος Μονός σε ένα ταμπλό. Στου ερώτα το πρώτο αχ καράβι κέντησα. Πήρα το δρόμο του Σεβάχ, τον κόσμο αρμένησα. Μαργαριτάρι και λωτός ήσουν στο μόλιβο, μια στο βυθό να σε ζητώ και μια στον Ολύμπο. Στο Ταζμαχάλ και στο ντεπό άγκυρα έριξα. Στη γεφύρα των στεναγμών τα δάκρυα μέτρησα. Στην αγκαλιά μιας ξωτικιάς αποκοιμήθηκα. Ήπια νερό της λησμονιάς και σε θυμήθηκα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό, δίχως καμώματα. Κι αν θα με λίγος θα χαθώ, ξημερώματα. Ήρθε μια άνοιξη πικρή και μαραζιαρική και στην εξέδρα τη χλωμή λόγη δεκαρική. Ξενυχτισμένες διαδρομές που πήγαν αδικά για να κλεισούν στα ρετυρέ και στα τρελαδικά. Κούκος μόνος σε ένα ταμπλό το πόνο ξόρκισα. Χρόνια πληρώνω και χρωστώ κι ας λες πως ξοφλήσα. Βγάλε τα μαύρα σου γυαλιά να δω τη θάλασσα. Άλλαξα μέτρα και σταθμά, καημό δεν άλλαξα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό, δίχως καμώματα. Κι αν θα είμαι λίγος θα χαθώ. Ξημερώματα. Δώσ' μου το ρίγο στο παλιό, δίχως καμώματα. Κι αν θα με λίγος θα χαθώ. Μανώλης Μητσιάς, Κούκος Μονός σε ένα ταμπλό, μέσα από το δίσκο Υπέροχα Μονάχη, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Του Άλκη Αλκαίου, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα το πρωί άφησε τα εγκόσμια και στον οποίο ήταν αφιερωμένη όλη η σημερινή εκπομπή «Εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο» με τον Θανάση Γιόγλου, στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα κλείσουμε
με ένα κομμάτι του Σοκράτη Μάλαμα, με τον ίδιο στο τραγούδι, μέσα από την δισκογραφική δουλειά «Η Τροβαδούρη της Καρδιάς Μου», από τη σειρά «Άξιος Λόγος», το 2007. Είναι το Ντόμινο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Γεια χαρά! Λάθος πλοίο επιβάτης και στην κουκέτα τα αρώμα της μασάει χρυσάνθεμα και δυόσμο και βλέπει ανάποδα τον κόσμο. Μεθάει σε βρωμικά λιμάνια με λιποτάχτες και χαρμάνια, σε θάλασσο πέτρες πλαγιάζει και με τα αστέρια κουβεντιάζει. Κι η μάνα του στις ρεμάτιες ανάβει στα νερά φωτιές. Στις τρέλας του τη φιέστα απ' τη ζωή ζητάει τα ρέστα, πέφτουνε ντόμινο τα πλάνα, τον βρίσκει νύχτα σε μια λάνα. Έξω απ' το σώμα του πετάει και στους εφαίρες περπατάει, στο λιβάδι και στο βαρδάρι, στον ήλιο της και στο φεγγάρι. Κι η μάνα του στις ρεμάτιες ανάβει στα νερά φωτιά. Να του στις ρεμάτιες ανάβει στα νερά φωτιές.